Πάμε όμως να δούμε τα σοβαρά θέματα και επειδή σε περίπου μια εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων. Εμείς το πρωί απαρουσιάσαμε αυτά που πρόκειται να εξαγγείλει, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες μας. Πάρα πολλά όμως, κυρία Σπυράκη, από τα μέτρα που γνωρίζαμε ότι μπορεί να εφαρμοστούν, δεν θα εφαρμοστούν, να πω έτσι επιγραμματικά, αναδρομικά συνταξιούχων, μείωση ΦΠΑ, μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης. Τη στιγμή που εσείς που βρίσκεστε στην Ευρώπη, βιώνετε πρώτοι το τι συμβαίνει λόγω του πολέμου και φυσικά της έλλειψης φυσικού αερίου. Τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση? Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθυστερήσει δραματικά να παρουσιάσει μέτρα συνολικής διευθέτησης της ενεργειακής κρίσης. Θα πω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλειά μας θα έρθει η κυρία Φόντερ Λάιεν στο Στρασβούργο να παρουσιάσει το περίγραμμα των ευρωπαϊκών μέτρων, έστω και με καθυστέρηση. Μέτρα που υπάρχουν στο τραπέζι από την περασμένη άνοιξη, πολλά από τα οποία ήταν και προτάσεις του Πρωθυπουργού. Να ακούσετε μόνο ότι υπάρχει πια όριμη συζήτηση για το πλαφόν στη χονδρική για το ρωσικό αέριο. Είναι άλλωστε και μία, αν το θέλετε, συμπληρωματική κίνηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους G7. Έχει οριμάσει, αλλά θα χρειαστεί και άλλο χρόνο, μας λένε από την Κομισιόν. Η αλλαγή του μοντέλου τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, ναι, να μην εξαρτάται δηλαδή η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη τιμή του φυσικού αερίου. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το αν θα αποδεσμευτούν εκείνα τα περίφημα 220 δισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν και τα χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να υποστηρίξουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις που κάνουν για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το Repower είναι αυτό. Μας είχαν μάθει το Repower είναι αυτό, πρόγραμμα Repower, θυμάμαι είναι. Όχι, αυτό είναι και κάτι επιπλέον πέρα από το Repower. Αλλά αυτό που βλέπουμε για να κλείσω αυτή την παρέμβαση είναι το εξής. Ότι μέχρι τώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δαπανίσει περίπου 280 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα είναι πρώτη αναλογικά σε αυτή τη δαπάνη, σύμφωνα με τον Μπρούγκελ. Ωστόσο, αυτό δεν φτάνει. Άρα πρέπει τα ευρωπαϊκά μέτρα να έρθουν χθες, τα ευρωπαϊκά μέτρα να εφαρμοστούν άμεσα και παράλληλα να υπάρχει και η εθνική υποστήριξη προκειμένου να βγάλουμε το χειμώνα. Στο τέλος, χωρίς να είναι έλασον, θα πρέπει να δούμε και ο καθένας την ευθύνη του. Και στον δημόσιο τομέα, στον οποίο απαιτείται η άμεση επιβολή μέτρων, το λέω ξεκάθαρα εδώ. Το έχουμε ακούσει αυτό και από τον κύριο Βορύδη, το είπε μέσα στη βδομάδα που πέρασε. Άμεσα η επιβολή μέτρων, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Καντώνα, ναι, διότι δεν μπορούμε να φωτίζουμε κτίρια, να θερμαίνουμε ή να ψύχουμε κτίρια με τις παλαιότερες συνήθειες. Γενικά πρέπει να υπάρξει μια δραστική μείωση της κατανάλωσης στο δημόσιο τομέα και φυσικά στον ιδιωτικό τομέα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γνωρίζοντας, ας πούμε, ότι εδώ έχουμε υπογράψει ότι δεν θα έχουμε θέρμανση τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος δεν είναι Οκτώβριος του Νότου εδώ. Να πάρουμε ένα σχόλιο και από τον κύριο Σκουλέτη, να δούμε τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό το επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριο Σκουλέτη. Βέβαια, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, έστω με τα όποια εργαλεία έχει στα χέρια της, έχει δώσει κάποια στήριξη στα νοικοκυριά. Έχει δώσει μάλλον δισεκατομμύρια το κράτος για να ενισχυθούν πολλά νοικοκυριά. Εσείς παρόλα αυτά, αυτό δεν σας βλέπω να το επικροτείτε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι και τα ποσά που αναφερθήκανε πριν δεν είναι όλα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι από το περίφημο Ταμείο Μετάβασης, δηλαδή από τους ίδιους τους καταναλωτές και ξαναγυρνάνε σε αυτούς. Η κατάσταση, αν πέρυσι ήταν δύσκολη, φέτος θα είναι τραγική για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν αντέχει η ελληνική οικονομία άλλη μία χρονιά με τόσο υψηλό ενεργειακό κόστος. Δεν αντέχουν οι δήμοι, δεν αντέχουν αυτό τα σχολεία. Το ξέρουν όλοι. Τι κάνουμε? Προσέξτε να δείτε τώρα. Και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία σεβάστηκε εντός εισαγωγικών τον κερδοσκοπικό μηχανισμό της χοντρικής αγοράς, δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε πει ότι θα πρέπει να ανασταλεί. Βεβαίως, υπάρχει το παράδειγμα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Δηλαδή τις Ισπανίες και πήραν εξαίρεση, κύριε Σκουλέτη, όπως ξέρετε. Πήραν εξαίρεση, βεβαίως. Την εξαίρεση θα πρέπει να δείξουμε. Γιατί είχαν 50%. Και προσέξτε, κυρία Σπυράκη. 50% ανανεώσιμες στο ενεργειακό του σμίγμα. Προσέξτε, κυρία Σπυράκη. Και η ευθύνη. Προσέξτε, κυρία Σπυράκη. Προσέξτε, κυρία Σπυράκη. Διότι χθες υπήρξε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο της Κομισιόν που ακριβώς κάνει αυτή την κριτική. Το είχε η εφημερίδα Η Αυγή. Κάνει αυτή την κριτική στην κυβέρνηση και λέει: εσείς δίνετε χρήματα τα οποία όμως τι κάνει, τα υπερκέρδη, χωρίς να παρεμβαίνετε στον μηχανισμό χοντρικής αγοράς και απλά αφού τον αφήνετε ανεξέλεγκτο, ερχόσαστε να δώσετε πυροσβεστικά ένα μέρος των αυξήσεων. Αυτό πια είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς η Ευρώπη σχεδόν στο σύνολό της και η Ελλάδα πρωταγωνίστρια σε αυτή την υπόθεση κάνει πλάτες στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Και αυτές δεν αφορούν μόνο τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε τα υπερκέρδη που είχε ή τα LP, η Motor Oil. Τα είδαμε αυτά εδώ στην Ελλάδα. Πάνω από 400
420% τα υπερκέρδη της Motorola. Αντίστοιχα ρεκόρ κερδών τα ΕΛΠΕ και ο κόσμος στενάζει. Άρα θα έπρεπε να έχουμε μια πολιτική που να παρεμβαίνει στον μηχανισμό πρωτογενώς. Να βάλουν και πλαφόν στα κέρδη των εταιριών. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε καταρχήν να αποσυστηθεί. Αυτό δεν έχει γίνει σε καμία χώρα. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε τώρα τη διγλωσία του κυρίου Μητσοτάκη. Ενώ στο εσωτερικό άφησε ανέγκυκτο τον μηχανισμό, έξω λέει. Τώρα που η Κομισιόν έχει δει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι και λέει, σας τα έλεγα εγώ, τον ακούσατε προχθές. Δυστυχώς ήταν ουραγός στις προτάσεις για την προστασία των πολιτών. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι πέρα από αυτά που έχουμε πει, θυμόσαστε και εδώ μπορεί να τα έχουμε πει νομίζω, για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα έπρεπε να είχε υπάρξει μια πιο δραστική πολιτική που να παρέμβαινε στον ίδιο τον μηχανισμό. Σήμερα το βήμα από ό,τι είδα που κρατάτε εδώ πέρα, έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Κάπρου, που λέει δύο προτάσεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον εγχώριο μηχανισμό χοντρικής αγοράς, δηλαδή για το χρηματιστήριο ενέργειας. Να σας ρωτήσω κάτι μόνο, κύριε Σκουλέτη. Πιστεύετε εσείς ότι δεν θα ήθελε η κυβέρνηση, αν μπορούσε πραγματικά να τα θέσει αυτά σε εφαρμογή, για να μην τις κοστίσει και μελλοντικά εκλογικά και πολιτικά? Δηλαδή, δεν θέλουν στο αμαξί μου να καρποθούν ένα όφελος. Είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέω ότι το κάνει για λόγους ιδεολογικούς. Γιατί το κάνει δηλαδή? Καταρχήν υπάρχει προφανώς μια ιδεολογική αιμονή, ένας δογματισμός που θέλουν να αφήσουν ανέγκυχτα αυτό το μοντέλο της αγοράς. Έχουν γραφτεί και άρθρα εδώ πέρα από αυτούς οι οποίοι συνέλαβαν την λειτουργία του μηχανισμού. Αλλά ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά κυρίως όμως σας είπα κάτι και μην το υποτιμάτε. Θεωρώ ότι συνολικά οι ευρωπαϊκές ηγεσίες προέκριναν να υπάρχει μια ασυλία των ενεργειακών εταιριών. Το κρατάμε αυτό που λέτε. Κύριε Σπυρόπουλε, τι βλέπετε εσείς? Πώς βλέπετε βασικά να πηγαίνουν τα πράγματα και τι θα πρέπει να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει κάτι? Νομίζω ότι από την αρχή το ΠΑΣΟΚ είχε τη μόνη καθαρή θέση που είναι σε δύο σκέλη. Για την αντιμετώπιση, την άμεση αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος. Που ήταν το πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με άλλα μέτρα προσπαθούσαν να περιγράψουν το πρόβλημα, ενώ αυτή η λύση αύριο το πρωί μειώνει στο λογαριασμό του πολίτη το ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικά η μεγάλη διαφορά είναι και με την κυβέρνηση. Είναι ότι με αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς βάζουμε και τις εταιρείες παραγωγής και διαχείρισης στην εξίσωση το ποιοι πληρώνουν αυτές τις τεράστιες αυξήσεις. Μέχρι τώρα τις πληρώνει μόνο ο πολίτης και εν μέρει και το κράτος, δηλαδή πάλι ο πολίτης, με τις επιδοτήσεις που δίνει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι σε αυτήν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που υπάρχουν αυτές τις τεράστιες αυξήσεις, δεν μπορούν κάποιοι λίγοι να κερδίζουν εις βάρος των καταναλωτών. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Και επειδή πρέπει να μιλάμε και μελλοντικά, και επειδή άκουσα και την κυρία Σπυράκη όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για την εξοικονόμηση ενέργειας, εδώ πρέπει να δούμε και το κράτος ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική του όσον αφορά τη βελτίωση των δικτύων της ΔΔΕ, γιατί δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Γιατί το δίκτυο της ΔΔΕ είναι απαρχαιωμένο. Τι έκανε η κυβέρνηση για να εξυγχρονίσει αυτό το δίκτυο? Να δώσει τη δυνατότητα να φτιαχτούν μικρές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μπορεί ο πολίτης στο νοικοκυριό του, στο σπίτι του, στο χωράφι του δίπλα που μπορεί να βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε αγροτικές μονάδες, να μπορεί να εξοικονομεί ενέργεια. Τι έκανε η κυβέρνηση όσον αφορά. Έκανε κάτι, το πούλησε. Το μεγάλο. Το πούλησε κατά 49% αυτό έκανε. Μα κύριε Σκουλέτη. Δεν το λέω αντιδικώντας μαζί σας. Το πρόβλημα είναι. Αλλά κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση που απεμπολεί εργαλεία. Επειδή και εσείς αυτό που λέτε είναι σωστό. Επειδή και εσείς ήταν κυβέρνηση πριν από 3 χρόνια. Δεν το πούλησε. Εδώ χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο. Εδώ χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τη χώρα μας. Που ούτε εσείς κάνατε, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά είπε η κυρία Σπυράκη όσον αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εγώ θα σας πω και άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν φτάσει 40 και 50% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Και εμείς είμαστε ούτε καν στο 20. Αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα της χώρας. Υπάρχουν χρήματα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν τα χρησιμοποίησε η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν άλλα χρήματα μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα για το εξοικονομώ στις κατοικίες. Πάντως, κύριε Σπυρόπουλε, με ισοδηματικά η Ευρώπη κριτήρια. Που βρίσκεται, κύριε Σπυράκη, εκεί πέρα και είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει πάρει αποφάσεις ούτε για το ενεργειακό, αλλά δεν έχει πάρει αποφάσεις ούτε και για τις προκλήσεις της Άγκυρας, που βλέπουμε κάθε μέρα τον Ερντογάν, κυρία Σπυράκη, σε ένα παραλήρημα πραγματικά κατά της χώρας μας, να μας απειλεί ευθέως. Εχθές μόνο που δεν είπε, πάω σε πόλεμο. Και λιγότερο να καταδικάσουν εκεί οι ευρωβουλευτές, κυρία Σπυράκη, τη στάση της Τουρκίας.
Οι ευρωβουλευτές κάναμε τη δουλειά μας, κύριε Καντώνη, αλλά πριν από αυτό, θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Σπυρόπουλος. Ξεκινώντας από το μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού, είναι αυτή τη στιγμή μοντέλο για την Ευρώπη. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς είναι. Καταλαβαίνω πώς είναι τα υπερκέρδη, ξέρετε εσείς. Δεν σας διάκοψα, κύριε Σπυρόπουλο. Με διακόψατε, αλλά εγώ ένα ερώτημα έθεσα. Και καταλαβαίνω την αγωνία του κυρίου Σκουρλέτη να δικαιολογήσει καταρχήν και τα όσα έκαναν οι ίδιοι στην κυβέρνηση. Ο κύριος Σκουρλέτης ήταν επίσης στο Υπουργείο Ενέργειας. Και δεν ανέβηκε ούτε ένα ευρώ λογαριασμό. Δεν πουλήσαμε τα δίκτυα. Προφανώς είμαστε υπερήφανοι για αυτή την περίοδο. Το θυμάται ο κόσμος. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς το κάναμε, τις δημοπρασίες που ρίξαν τις τιμές. Πληρώνουμε σήμερα, αλλά τρία στοιχεία μόνο. Το πρώτο είναι ότι το μοντέλο για την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος έγινε αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση ήρθε από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και από τον ίδιο για την αλλαγή του μοντέλου και τώρα αυτό προχωρά. Δεύτερο, ότι στην περίπτωση αυτή που γίνει η παρέμβαση, τη χασούρα θα την πληρώσει πάλι το κράτος, αλλά υποστηρίζουμε βαθιά αυτή την επιλογή, ούτως ώστε να έχει αποτέλεσμα. Να έχει αποτέλεσμα καταρχήν στην παραγωγή και στα νοικοκυριά και μετά στην καθημερινότητα των πολιτών. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι όποιες επιπλέον παροχές πρέπει να είναι στοχευμένες. Πρέπει να αφορούν δηλαδή τους ανθρώπους που δεν τα καταφέρνουν στο κομμάτι της ενέργειας. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Σπυρόπουλο ότι χρειάζονται δίκτυα. Μόνο που, κύριε Σπυρόπουλε, αυτή η κυβέρνηση δέσμευσε ήδη 200 εκατομμύρια. Έτσι όπως το πάμε πάντως, κυρία Σπυράκη, θα αφήσουμε τον Ερντογάν να αλωνίζει και δεν θα απαντήσετε. Τι γίνεται, γιατί για μας είναι πολύ σοβαρό θέμα και του Ερντογάν. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Γι' αυτό αμέσως ένα λεπτό σε αυτό. Δεν θα έχουμε χρόνο, ξέρετε από τηλεοπτικό χρόνο. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο, κυρία Καντώνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη στείλει σαφές και σκληρό μήνυμα προς την Τουρκία και με την αποτίμηση της έκθεσης προόδου που λέει ότι δεν έγινε κανένα ουσιαστικό βήμα τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, είχαμε υποχωρήσεις. Η Κομισιόν όμως, και το ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, η οποία έχει την νομοθετική πρωτοβουλία στο θεσμικό μας τρίγωνο, δεν έχει ανοίξει το στόμα της σε αυτή την περίπτωση. Ούτε για τις διαρκείς απειλές. Δεν πρέπει και εμείς όμως να τους πούμε να το ανοίξουν. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε. Ούτε και ξαναλέω για την εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών και των απελπισμένων προσφύγων με όλες αυτές τις ιστορίες τις οποίες βιώσαμε πρόσφατα στον Εύρο και που δυστυχώς έτρεξε να εναγκαλιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να κάνει ούτε μία πιστοποίηση των γεγονότων. Εκεί το κοινοβούλιο είναι σαφές και το μήνυμα το έχουμε στείλει. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σπυράκη. Να στείλει τη δική της απάντηση. Τα διαχειριζόμαστε καλά, κύριε Σκουρλέτη, τι λέτε. Κυρία Σπυράκη, πρέπει να πω λίγο ότι υπάρχει μια στάση απαθής, αμήχανη, σιωπής από την Ευρώπη σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Και αυτό ακριβώς δείχνει τη μη αποτελεσματική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης έτσι ώστε να αξιοποιήσει τα αίρεσματά της και τις συμμαχίες της. Εδώ πέρα λοιπόν αναφέρομαι για μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει τις αναγκαίες πιέσεις στο διπλωματικό επίπεδο. Και ξέρετε, η αποφασιστικότητα δεν σημαίνει ότι απαντάω με τους ίδιους τόνους. Στις χθεσινές απειλές, Στις χθεσινές απειλές του Ερντογάν, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απαντούσατε, τι θα κάνατε. Στις χθεσινές απειλές λοιπόν, οι οποίες δεν είναι χθεσινές, είναι αποτέλεσμα. Εντάξει, χθες ήταν όμως από το στόμα του ίδιου του Ερντογάν. Μια ολόκληρη κλιμάκωση. Είναι φανερό ότι η Τουρκία επιδιώκει. Η απάντηση λοιπόν δεν μπορεί να είναι με τους ίδιους όρους, αλλά έχοντας μια εξωτερική πολιτική η οποία θα ξεδοντιάζει την Τουρκία. Εμείς σε αυτό τον τομέα δεν τα έχουμε καταφέρει. Και αυτό έχει να κάνει. Και αυτό και απάντησε ανάλογα το State Department για τους S300, κύριε Σβουρλέτη. Επειδή δεν τα έχουμε καταφέρει. Και ένα τελευταίο, κυρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, θα μιλήσουμε. Κυρία Σπυράκη, μην εκμεταλλεύεστε το μεταναστευτικό για να κάνετε εσωτερική πολιτική. Και το εννοώ αυτό. Εμείς φτάνει πια. Σοβαρευτείτε. Ένα μικρό σχόλιο. Όχι, όχι, κύριε Σπυράκη, μην μπούμε σε τέτοιο είδους διάλογο. Ένα μικρό σχόλιο για αυτό. Κυρία Σπυράκη, να ακουστούμε. Δεν έχει μιλήσει. Δεν σας διακόψα. Επειδή υπάρχει λίγος χρόνος. Ένα σχόλιο μόνο όσον αφορά το ενεργειακό. Για τα δίκτυα. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για τον εξυγχρονισμό των δικτύων,
γιατί θέλει μόνο ό,τι γίνεται σε ανώσιμες πηγές ενέργειας να το κάνουν οι 4-5 μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται όλο αυτό το κομμάτι των ανώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Είναι απολύτως ψευδές αυτό που είπε η κυρία Σπυράκη. Η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα για τον εξυγχρονισμό του δικτύου. Όσο αφορά. Το έχω διαβάσει πολύ καλά. Ένα λεπτό και για τα ελληνοτουρκικά, κύριε Σπυρόπουλε, για να κλείσουμε. Για τα ελληνοτουρκικά. Επειδή η κυρία Γκαντώνα είπατε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχει κάνει, ο Νίκος Αμβουλάκης ως Ευρωβουλευτής ήταν ο πρωταγωνιστής το να υπάρξει εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία και να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χώρα μας πρέπει να έχει μια σταθερότητα και μια εθνική γραμμή όσον αφορά τις προκλήσεις του Ερντογάν. Είμαστε σε μια χρονική περίοδο στην οποία ο πρόεδρος της Τουρκίας εργαλειοποιεί όλη αυτή την ένταση γιατί βρίσκεται στην ουσία σε προεκλογική περίοδο. Συμφωνείτε με την εξωτερική πολιτική πας και η κυβέρνηση? Εμείς θεωρούμε ότι στην εξωτερική πολιτική πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες συμμαχίες, να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη από τους συμμάχους μας και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πιέσεις προς τον κύριο Ερντογάν να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να σεβαστεί την ειρήνη στην περιοχή, να μην προκαλεί διαρκώς με τους επεκτατισμούς του, με την προσπάθεια να ξεκινήσει μια συζήτηση περί συνόρων, περί αποστατικοποίησης των νησιών και όλα αυτά τα οποία διαρκώς και αυτός αλλά και οι υπουργοί του. Πιστεύετε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι θα μείνει μόνο στα λόγια ή θα προχωρήσει και σε έργα ο Ερντογάν? Για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί ξέρετε, το πάμε γύρω-γύρω. Αυτός είναι ευθύς. Γιατί λες ότι ήταν ευθείες απειλές εχθές. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε μια σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χρονική περίοδος στην οποία ο Ερντογάν συνεχώς θα προκαλεί και το κάνει για να ανοίξει δικά άρα του μέτωπα. Άρα τον ακούμε και λέει να αντιδράμε μέχρι να πράξει. Αυτό μας λέτε. Στην Τουρκία, εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί απέναντι στο διεθνές δίκαιο, σε αυτά που έχει υπογράψει η χώρα. Εννοείται όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Γιατί ο κόσμος μας παρακολουθεί, ξέρετε, θέλει το πολιτικό σύστημα στα εθνικά μας τουλάχιστον να είναι ενωμένο, κύριε. Απέναντι στην Τουρκία και στα εθνικά ζητήματα. Ενωμένο είναι, αν σε παρακολουθεί η ίδια η κυβέρνηση με ευθύνη. Τι ενωμένο να είναι? Μα με προκαλεί τώρα ο κύριος Κουρλέντης. Με θετικό τρόπο. Με θετικό τρόπο. Γέφυρες του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ που έλεγα. Αλλά δεν το βλέπω να τσιμπάει ο κύριος Σπυρόπουλος. Για το πώς είναι εθνικός κίνδυνος ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολουθεί. Ακριβώς. Άμα λες. Νομίζω ότι ο κάθε πολίτης που παρακολουθεί αντιλαμβάνεται. Για να κλείσω. Θα συνεχιστεί μια περίοδο στην οποία η ένταση με την Τουρκία θα αυξάνεται από την πλευρά των γειτόνων μας. Ναι. Εμείς πρέπει να έχουμε μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη. Οι συμμαχίες μας πρέπει να επεκτείνονται. Οι σχέσεις μας που αναπτύξαμε ακόμα περισσότερο και με τη Γαλλία και με τον πρόεδρο Μακρόν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Σπυρόπουλε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Άλλους, για να μπορεί να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.